Καταλαβαίνω με τι καταστάσει τη Vivian θα πήγαινα. Γιατί είναι διαφορετικό χαρακτήρα. Καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι είναι λίγο ιδιότροπη τώρα με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται και θα ήθελα. Μ' αρέσει γενικά να πειράζω τον άλλο, να δέχομαι πάλι, να υπάρχει αυτή η κόντρα. Και ποιο κορίτσι δεν σου ταιριάζει καθόλου, δεν θα το σκεφτώσουν ποτέ. Η Στέλλα. Γιατί? Γιατί είναι το αυτό που πραγματικά ποτέ μου δεν θα πήγαινα, ούτε να γνωρίσω. Γιατί? Γιατί έχει την... πώς να σου το πω, μιλάει πολύ για τον εαυτό της, πρώτον. Δεύτερον, έχει... πώς να σου το πω... υπερβολική... πώς να σου το πω... παρουσιάζει τον εαυτό της υπερβολικά τέλειο. Που αυτό δεν μπορώ, εγώ τσαλακώνομαι πάρα πολύ. Και γενικά οι συνήθειές μου είναι πολύ χύμα, πολύ αληθινές. Όχι αληθινές, μπορεί και η Στέλλα είναι αληθινή, δεν είπα αυτό ότι δεν είναι, αλλά είναι πολύ χύμα συνήθειές μου. Δεν θα ταιριάζαμε καθόλου. Και γενικά ο τρόπος διαφέρει πάρα πολύ. Που θα μιλήσει, που θα κάνει χιούμορ, που θα. Δηλαδή, δεν θα γελάσω με κάτι που θα πει η Στέλλα. Π.χ. θα ξεκαρδιστώ με κάτι που θα πει η Μαρίνα ή ο Άλεξ. Ή ο Παναγιώτης θα μ' αρέσει ο τρόπος, αυτός ο απρόβλεπτος, αυτό το χιούμορ της Στέλλας καθόλου. Πώς γίνεται όταν μπήκα εδώ μέσα να λέγανε ότι μοιάζω στη Στέλλα και μετά να αρέσω στο Σάκι. Η Στέλλα, η Βίβια δεν μοιάζει καθόλου στη Στέλλα. Κατά την δική μου άποψη. Τώρα τι βλέπουν, τι βλέπετε... Όχι, η Στέλλα έχει πάρα πολύ χιούμορ. Να, αυτό και έτσι αλακώνει τον εαυτό της, το ότι προσέχει την εμφάνιση. Δεν νομίζω να βλέπεις καμία εδώ μέσα να βγαίνει με τη Σαγιονάρα. Έχω βγει εγώ. Δεν πήγα. Δεν είπα αυτό. Έχω βγει εγώ. Στέλλα, μην απαντήσεις, γιατί είδες τι έγινε το ζευγάρι που απάντησε προχθές. Όχι καλέ. Ο κάθε ένας έχει την άποψή του, τη δική του οπτική γωνία. Σεβαστό. Επίπεδο. Επίπεδο. Πήγα να κόψω κοντόπουλο. Ναι, ναι, αυτό το χιούμορ δεν μ' αρέσει γενικά. Αυτό. Γενικά, όταν κάποιο λέει τη γνώμη του, πώς να σου το πω, είναι ηρωνική άσχημη. Έχει την άσχημη ηρωνία. Δεν είναι ηρωνική η Στέλλα. Έχει την άσχημη ηρωνία. Τι λέμε. Δεν είναι ηρωνική η Στέλλα, εσύ. Εντάξει, μπορεί να είναι λάθος μου. Είσαι μια εβδομάδα. Να τη δεις λίγο καλύτερα και μετά να τη λες. Πολλά κομπλιμέντα έχουμε πάρει σε μια εβδομάδα. Λέω τόσα πολλά κομπλιμέντα. Εντάξει, είπε ότι δεν είναι το στυλ του. Δεν είναι το στυλ μου, ρε παιδιά, απλά. Τι να πω, να το πω ψέματα τώρα αυτό. Είμαστε ηρωνικοί, φλίαροι, τι άλλο είμαστε. Δηλαδή... Η ηρωνική και ο φλίαρος. Να, αυτό το πράγμα τώρα είναι ηρωνία ή δεν είναι, εσύ θα μου απαντήσεις, Τζούλια. Δεν είναι ηρωνία, όχι. Τι είναι αυτό. Δεν είναι, δεν την ξέρεις. Αυτό σαρκασμός. Την ξέρεις μία εβδομάδα και δεν μπορείς να κρίνεις απόλυτα. Τι είναι αυτό. Δεν είναι, είναι έτσι η Στέλλα, θα την καταλάβεις πιο μετά. Στέλλα. Αυτό είναι ηρωνία, λέγει. Ή την αγαπάς τη Στέλλα έτσι όπως είναι ή δεν την αγαπάς. Μα δεν την αγαπώ, αυτό δεν είναι. Ηρωνία δεν είναι όμως. Δεν την αγαπώ, ποτέ μου δεν θα την αγαπούσα αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να την αγαπάω εγώ. Αυτό αγάπησε τη εσύ, όχι εγώ. Ωραία, απλά δεν μ' αρέσει να μιλάω. Ωραία, άμα ήθελες να ήσουν σωματοφύλακας να πήγαινες αλλού. Μαρία, όλο αυτό. Ναι, τέλος. Μίλησα εγώ, τέλος αυτό το πράγμα. Α, τι είναι αυτό που ακούω. Δεν πας λέω εγώ στην κοινωνία. Τι λέει, Μαρία. Τι εννοείς μίλησα εγώ, τέλος. Μίλησα εγώ, για την γνώμη μου, τέλος. Το να υποστηρίξει η Ζούλα τώρα, η Στέλλα, και να μου πει ότι εγώ έχω άδικο, ενώ λέω τη δική μου γνώμη, νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος. Και σου είπα απλά να περάσει λίγο καιρό και μετά Ζούλια, να κάνεις αυτό καλύτερα. Μου είπες, τέλος. Ζάκη, δεν Ζάκη, με ξέρεις. Όχι, όχι, θα σου πω, επειδή και εγώ μιλούσα όπως μιλάς εσύ, θα σου πω κάτι. Η Τζούλια απλά σου είπε ότι και για τον κόσμο έτσι που σε βλέπει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, ίσως φανεί άσχημο. Δεν πειράζει. Ας περάσει μια εβδομάδα και μετά. Δεν πειράζει, Βιβιάν, σε παρακαλώ. Έχω τη γνώμη μου. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Σε παρακαλώ. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Το να μην συμπαθώ κάποιον για το, από αυτό που βλέπω, νομίζω ότι είμαι άνθρωπος, έχω γνώμη. Α, έχεις φτάσει στο να μην τη συμπαθείς και όχι απλά να σου είναι αδιάφορη. Όχι, δεν είπα να μην τη συμπαθώ. Δεν θα την επέλεγα για παρέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω εμπάθεια με κανέναν. Και το είπα και το δήλωσα κιόλας. Μ' αρέσουν όλοι οι χαρακτήρες. Απλά δεν θα την επέλεγα εγώ ώστε να κάνω παρέα. Τέλος. Για αυτούς τους λόγους που είπα. Όπως και με τον Πάνο που είπα ότι δεν θα τον επέλεγα να κάνω παρέα. Τον Πάνο. Ναι, αυτό δεν είπα και το είχα πει με τα κορίτσια που μιλούσαμε. Και μέσα στο σπίτι πώς είναι η σχέση σου με τον Πάνο. Δεν μιλάμε και πολύ. Βασικά καθόλου. Καλά, από εδώ και πέρα το καθόλου είναι σίγουρο. Όχι, λέμε ένα γεια, ας πούμε. Τώρα αυτό, δεν ξέρω. Τίποτα παραπάνω. Αυτό το κρατάω μωρέ, εντάξει, μια τυπική σχέση. Δεν τι είχες άβλας και δεν σ' αρέσει για παρέα, ας πούμε. Ποιος. Όχι, ο Πάνος. Ε? Τι έχει δεν μου ταιριάζει, δεν μ' αρέσει, πώς να σου το πω.
Μα δεν μ' αρέσει καθόλου όμως. Δηλαδή, άμα κάτσει. Θα πρέπει να κάτσει να δει την μεριά. Τι. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει έτσι πώς τα λέει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι μπάνιο το πρωί. Είπες όμως, όταν σε ρώτησα για τα ζευγάρια, ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι. Τι. Όταν σε ρώτησα για τα ζευγάρια. Να σου πω. Μου είπες είναι κάτι. Το καλύτερο ζευγάρι. Δεν έχω εμπάθεια. Θα σου πω γιατί δεν έχω εμπάθεια. Γιατί π.χ. μπορούσα να έχω εμπάθεια για τον Κυριάκο που είπε βλακεία, πιστεύω. Χθες για μένα. Ότι καλά, εγώ έχω στρατηγική. Ενώ όταν το έβλεπα το παιχνίδι, είχε φύγει η Κλαούντια. Δεν ήξερα καν για τη Βίβια, δεν ήξερα καν για την Ανατολή. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν καν γυναίκες. Και μίλησε και είπε για μένα ότι έχω στρατηγική. Έχει διαθέσιμες εβδομάδες εδώ. Όχι ρε παιδιά, είπε για στρατηγική για τη Βίβια, ρε παιδιά. Αυτό. Ενώ... Και εγώ μπορούσα να το πάρω έτσι. Και εγώ...